Με την κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας ξεκίνησε χθες η πρώτη για το 2018 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Κοζάνης, μαζί με τις ευχές, αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες για αυτό το έτος σε σχέση με το Δήμο Κοζάνης, ενώ ερωτηθείς σχετικά, μίλησε για ανισότητα κατά του Δήμου με την μη ύπαρξη τέλους ταφής απορριμμάτων. Δυστυχώς, για άλλη μια χρονιά παρατείνεται η μη ύπαρξη του τέλους ταφής, η μη καθιέρωση του τέλους ταφής. Ενώ έχει ψηφιστεί, με νόμο, με υπουργική νομίζω απόφαση, αν δεν κάνω λάθος, δεν εφαρμόζεται. Αυτό, κατά την άποψή μου, υπό μίαν έννοια αδικεί εμάς που έχουμε ένα μοντέλο διαχείρισης, το οποίο είναι νομίζω περιβαλλοντικά ορθό. Από την άλλη, κατά την άποψή μου, δεν συμβάλλει στην υιοθέτηση οποιοδήποτε συστήματος. Δηλαδή, είναι λίγο σαν να αυτοαναιρείται η κυβέρνηση, όταν από τη μια λέει ότι θέλει να προωθήσει την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση, ο υπουργός, ο κύριος Φάμιλος, μιλάει για την κυκλική οικονομία, αλλά με τέτοιου είδους κίνητρα, με τέτοιους μάλλον αποφάσεις, ούτε αυτό μπορεί να αξιολογεί, ούτε μάλλον αυτό μπορεί να υποστηριχτεί, γιατί το τέλος ταφής θα αξιοποιείται ως ένα μοντέλο, ως ένα κίνητρο, ως ένα αντικίνητρο μάλλον για την παραγωγή απορριμμάτων. Και από την άλλη, σαφώς η Δυτική Μακεδονία, παρότι καταβάλουμε σημαντικές προσπάθειες και σημαντικούς πόρους, νιώθουμε αδικημένοι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι οι επιλογές που έχουμε κάνει μακροπρόθεσμα θα μας δικαιώσουν. Θα δικαιώσουν τις επιλογές της κοινωνίας και της περιοχής να κάνει αυτές τις επιλογές. Πιθανόν να μπορούσαμε να είχαμε κάνει και άλλες παλιότερα, αλλά τώρα πλέον έχουμε αυτή την πραγματικότητα και οφείλουμε και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Και πιστεύω ότι θα δικαιωθεί η περιοχή. Και θα συνεχίσει ο Δήμος Κοζάνης να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εφαρμόσει ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Να σας πω π.χ. ότι πλέον εγκαταστήσαμε κάδους για την συλλογή, σε συνεργασία με τη Διάδημα, για τη συλλογή τηγανέλαιων. Και προχωρούμε στην επέκταση του δικτύου των οργανικών. Όλο αυτό δεν έχει μόνο βραχυπρόθεσμα ωφέλη, αλλά είναι δράσεις οι οποίες νομίζω ότι θα αφήσουν αποτύπωμα και σημαντικό μάλλον και για τα επόμενα χρόνια. Ευχές για υγεία και προκοπή και από τον επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης, Λάζαρο Μαλούτα. Ο ίδιος μίλησε για την καθυστέρηση στην πορεία του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Με το θέμα της παράτασης της σύμβασης με το Γενικό της μελέτης επικαιροποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που εισηγείται σήμερα η Δημοτική Αρχή, η οποία όμως έρχεται 3,5 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Σημειώνω τις εξής ημερομηνίες. Την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο, στους 44 μήνες που κράτησε η θητεία μας, είχαμε καταφέρει πρώτον να τροποποιήσουμε τον νόμο 2508 του 97, τον οικιστικό νόμο, ο οποίος απαγόρευε την επέκταση γενικού πολεοδομικού μέσα σε ζώνη οικιστικού ελέγχου και με τον τρόπο αυτό εμπόδιζε την επέκταση του γενικού πολεοδομικού και άρα των επεκτάσεων. Και επίσης θυμίζω το ότι είχαμε καταργήσει το καταφύγιο άγριας ζωής που περιέβαλε όλη σχεδόν την πόλη της Κοζάνης και καταλάμβανε και μέρος του εγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο επίσης απαγόρευε, δεν επέτρεπε την επέκταση του σχεδίου. Άρθηκαν δηλαδή όλα τα θεσμικά εμπόδια τα οποία υπήρχαν ώστε να προχωρήσει το γενικό πολεοδομικό. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, και βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα πέρα από την προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΚΟ, η οποία όμως δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Ερωτηθείς σχετικά, χαρακτήρισε ως υποκριτική τη δήλωση του Δημάρχου Κοζάνης για την αλλαγή πλαισίου στη διαχείριση του τοπικού πόρου ανάπτυξης. Παρακολουθούν τα αυτοδιοικητικά δρόμενα στην περιοχή, την οποία θα τη χαρακτήριζαμε εντελώς υποκριτική δήλωση. Γιατί θέτει θέμα αλλαγής του πλαισίου διαχείρισης του τοπικού πόρου ανάπτυξης τον τέταρτο χρόνο της θητείας, έχοντας ξεχάσει το τι γίνονταν όλα τα προηγούμενα 3,5 χρόνια, τι έργα εντάσσονταν, τι κατασπατάλης του τοπικού πόρου σε μικροέργα γίνονταν και τι 50 μέτρα ασφάλτων εντάχθηκαν μέσα στον τοπικό πόρο ανάπτυξης. Είναι υποκριτική η δήλωση για άλλον ακόμα λόγο, γιατί ξεχνά την προεκλογική του δέσμευση και την οποία την θύμισε πριν από 15 περίπου μέρες η οικολογική κίνηση Κοζάνης, ότι η δέσμευση ήταν τα 2/3 του τοπικού πόρου να κατευθύνονται σε δράσεις που σχετίζονται με την μεταλιγνητική περίοδο της περιοχής μας.
Και βέβαια επίσης ξεχνά να εξηγήσει ο κύριος Ιωαννίδης γιατί τα χρόνια που πέρασαν αυτά τα ζητήματα δεν τα άθεσε στον Πρωθυπουργό, στους υπουργούς, στα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία συχνά πυκνά επισκέπτονται την περιοχή και ανάμεσα με τους άλλους που συναντιόνται και με τον Δήμαρχο Κοζάνης. Υγεία και προκοπή. Ευχήθηκε και ο επικεφαλής της Ελλάσσονας Αντιπολίτευσης Γιάννης Δελιγιάννης, ενώ κάλεσε την Δημοτική Αρχή να εφαρμόζει τους νόμους ίσα προς όλους. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους. Δημιουργική χρονιά τόσο προσωπικά όσο και συλλογικά. Και θα ήθελα να ευχηθώ τη νέα χρονιά να καταλάβει επιτέλους η Δημοτική Αρχή ότι βρίσκεται στην ελληνική δημοκρατία και ότι πρέπει να διοικεί σύμφωνα με τους νόμους που είναι η ελληνική, που έχει η ελληνική δημοκρατία και όχι επιλεκτικά κατά το δοκούν ότι οι νόμοι εφαρμόζονται όπου και όταν χρειαστεί. Το ηθικό πλεονέκτημα της Δημοτικής Αρχής καθώς και τα χρόνια της αθωότητας όσον αφορά τις προθέσεις, τις πράξεις και τις παραλήψεις της έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Επειδή είμαι και μέλος του Μητρώου Στελεχών, αυτά είναι μια δουλειά την οποία επιλέγει ο Πρόεδρος και όχι τα μέλη του Μητρώου Στελεχών. Εσείς θα είστε ωστόσο να διεκδικήσετε και πάλι? Είπαμε ότι αυτό είναι μια δουλειά που είναι δουλειά του Πρόεδρου. Εγώ δεν επιλέγω, επιλέγει ο Πρόεδρος. Είμαι στη διάθεση του Πρόεδρου. Ό,τι πει ο Πρόεδρος θα το κάνουμε γιατί είμαι και μέλος του Μητρώου Στελεχών. Ευχές για το 2018 και κάλεσμα σε αγώνα από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, κύριο Κουτζικώστα. Ευχόμαστε εκ μέρους της λαϊκής συσπήρωσης, εκ βάθους ψυχής μας, ολόψυχα, καλή υγεία και δύναμη σε όλους τους συνδημότες μας και να έρθουν καλύτερες μέρες το 2018, για όλους μας και ιδιαίτερα για την νεολαία, για τα παιδιά και τα εγγόνια. Ας μην πούμε περασμένα ξεχασμένα, να θυμηθούμε ότι πρέπει να σηκώσουμε πιο υψηλά σημαία του αγώνα για την ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος, για την κοινωνική συμμαχία, τη συμμαχία όλων των αδικημένων, ώστε να γίνουν τα όνειρα πραγματικότητα. Όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε έναν να πάμε σε ένα καλύτερο δρόμο σε όφελος της κοινωνίας.